Λία μου, βλέπουμε μία σκηνή στο βίντεο κλιπ που έκανες ελεύθερη πτώση. Ναι, ναι, στο κατάλαβε το. Εκείνο το κομμάτι το έκανες τρεις φορές, την ελεύθερη πτώση. Είχα κάνει... Όταν βγάλαμε αυτό το τραγούδι και μου ήρθε η ιδέα για την ελεύθερη πτώση, μου προτείναμε... Α, ήταν και δική σου ιδέα. Ναι. Ήθελα πάντα να κάνω skydive, ναι, σαν εμπειρία. Και λέω κάποια στιγμή, επειδή μου άρεσε αυτό το τραγούδι και ερχόμασταν και μετά από το πετάω ψηλά και όλο αυτό το πράγμα και γενικά όταν είμαι ένα άνθρωπος που κυνηγάει την αδρεναλίνη, λέω τι να κάνω στο καινούργιο μου βίντεο κλιπ, θέλω να κάνω ελεύθερη πτώση. Το συζήτησα με τον Γιάννη τον Παπαδάκο, το σκηνοθέτη τότε, και μου λέει πολύ ωραία Ηλία, θα πάρουμε τηλέφωνο, θα πάρουμε ένα κασκαντέρ να το κάνει. Του λέω τι λες ρε φίλε, θα αφήσω κάποιον να μου πάρει τη χαρά. Θέλω να το κάνω εγώ, να φαίνεται ότι είμαι εγώ στον αέρα. Για να γίνει αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο. Έκανα 25 άλματα. Έπεσε 25 φορές από το πλάνο, εκπαίδευση κανονική. Αλήθεια! Ναι, ναι. Το κάνεις 25 φορές αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, να φύγεις από ένα πλάνο μόνος σου με ένα λεξίδωτο στην πλάτη. Και θέλει μια ιδιαίτερη εκπαίδευση και στο έδαφος και στον αέρα αυτό. Γίνεται πιο εύκολο κάθε φορά. Ναι, γίνεται πιο εύκολο, ναι, όπως όλα τα πράγματα. Ναι. Αλλά είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Αλήθεια. Και μου έχει λείψει τόσο πολύ. Όταν έκανα το βίντεο κλιπ, στη συνέχεια, στους επόμενους μήνες συνέχισα να πηγαίνω και να το κάνω για τη δική μου έτσι. Επειδή ήθελα να το κάνω και μου είχε λείψει. Μετά από το ατύχημα δεν έχω ξαναπάει να παίζω και θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Υπάρχει σκέψη που κάνεις, τελευταία σκέψη πριν μη δείξεις από το αεροπλάνο, πόσες χιλιάδες μετράει τον δεν μπορεί, το... Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι εκείνη την ώρα. Πέφτεις από τα 14.000 πόδια, μέσα σε 6 δευτερόλεπτα αναπτύσσεις ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Και κρατάς αυτή την ταχύτητα μέχρι τα 5.500 πόδια περίπου που ανοίγεις το αλεξίπτωτο. Όλο αυτό διαρκεί ένα λεπτό και μετά άλλα 3-4 λεπτά με το αλεξίπτωτο μέχρι το έδαφος. Είναι τόσο έντονο όμως το συνέστημα. Καλά, που ξέρεις πότε να πατήσεις το κουμπί να ανοίξεις το αλεξίπτωτο. Έχεις αλτίμετρο στο χέρι σου. Φοράς ένα ρολόι που πρέπει να το κοιτάς και σου δείχνει ακριβώς. Άρα κάποιος ο οποίος λιποθυμάει από το φόβο του με το που πέσει. Κάποιος που λιποθυμάει από το φόβο του, επειδή τα αλεξίπτωτα είναι τελευταία τεχνολογία, υπάρχει ηλεκτρονικό εγκέφαλο στο αλεξίπτωτο που αν δεν το ανοίξεις μόνο σου, στα 3.000 πόδια, αν δεν κάνω λάθος, 2.5 ανοίγει μόνο το αλεξίπτωτο. Ενώ εσύ πότε το ανοίγεις, στις 6. Στα 5.5 πρέπει να το ανοίξεις για λόγους ασφαλείας. Το ανοίγεις στα 5.30 σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Γιατί έχεις και εφεδρικά αλεξίπτωτα κτλ. Σε περίπτωση που γίνει κάτι και χάσεις τις αισθήσεις σου, όπως λες, πάλι όμως έχει προβλεφθεί αυτό και ανοίγει αυτόματα το αλεξίπτωτο. Οπότε δεν είναι και τόσο επικίνδυνο όσο ακούγεται. Εντάξει, Ηλία μου, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έκανα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Το δέχομαι, το δέχομαι. Εσύ είσαι της αδρεναλίνης, εμείς είμαστε λίγο πιο ήρεμη κατάσταση. Εγώ πάλι θα πάω πολύ σύντομα εκεί στους φίλους μου, Skydive Athens. Στα παιδιά που είναι απόλυτα εξειδικευμένοι σε αυτό και θέλω να το ξαναζήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Σε βλέπω πόσο ενθουσιασμένος είσαι όταν μιλάς για αυτό που βλέπουμε και πραγματικά είναι απίστευτο. Τώρα τι έχει το πρόγραμμά σου το επόμενο διάστημα.